έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, να καλημερίσω και τους τηλεθέτες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή αρχή πάλι, γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκινήσατε. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τα στοιχεία που χθες εκδόθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών και με αφορμή σήμερα την παρουσία του κ. Κουλιαράκη στο Euroworking Group. Η Ελλάδα πάει για ένα εκπληκτικό πλεόνασμα της τάξης πλέον των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια ευχή όλων είναι η Κομισιόν και κυρίως το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας να δώσει το πράσινο φως για να μην κοπούν οι συντάξεις που είναι λογικά ψηφισμένο να κοπούν από 1η-1η του 2019. Ένα πρώτο σχόλιο από αυτό. Ναι, σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι αυτό το πλεόνασμα είναι, ας το πούμε, κάτι πολύ θετικό για την οικονομία. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ένα πλεόνασμα που προκαλείται από την ανάπτυξη. Προκαλείται μάλλον από την υπερφορολόγηση. Είναι σημαντικό ότι έχουμε χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που φτάνουν κοντά στα 220 δις, που αν προσθέσεις και γύρω στα 90 δις που είναι τα κόκκινα δάνεια, τα NPEs, είναι πάνω από 300 δις το ιδιωτικό χρέος. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το πλεόνασμα είναι τοξικό, είναι βλάπτει την οικονομία. Η οικονομία χρειάζεται μια αλλαγή πορείας, μια στροφή προς την ιδιωτικό τομέα που θα προκαλέσει, θα προκληθεί από μειώσεις φορολογίας και θα δημιουργηθούν ανταγωνιστικές και πολλές ανταγωνιστικές θέσεις απασχόλησης. Άρα το πρώτο μου σχόλιο σε αυτό την ανακοίνωση είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι καλό για την οικονομία. Πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και οι δανειστές, θα έλεγα κύριε Καραγιάννη, επικροτούν αυτή την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και αναμένεται και η πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση της Κομισιόν 21 Νοεμβρίου να λέει καλά πράγματα για την ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν βελτίωση. Οπωσδήποτε έχουμε μια πτώση της ανεργίας, αργή όμως, πολύ πιο αργή από ό,τι θα έπρεπε. Οπωσδήποτε έχουμε μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, αλλά αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης ακόμα υπολείπεται κατά πολύ τον άλλο χώρο της Ευρωζώνης και θα έλεγα ότι μπορεί να πηγαίνουμε προς τα εμπρός, αλλά τρέχοντας με μικρότερη ταχύτητα η απόσταση από το σύνολο της Ευρωζώνης μεγαλώνει. Άρα από αυτή την άποψη μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν πέρσι, ας το πούμε, αλλά είναι τόσο χαμηλά, είμαστε τόσο χαμηλά τα τελευταία 4 χρόνια που έστω και μια μικρή αύξηση τη λέμε θετική, αλλά είναι πολύ, πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και το λέω σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια το διεθνές περιβάλλον ήταν πολύ θετικό. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε τα πλεονεκτήματα που θα μας έδινε το διεθνές περιβάλλον. Του εναντίον κάναμε διάφορα πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Χάσαμε χρόνο και τώρα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο, πιο πολύπλοκο και σε πολλές περιπτώσεις αρνητικό, εδώ να κάνω μια παρένθεση, το τρίτο τρίμηνο του 2018 δείχνει ότι οι τρεις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, η Κίνα, η Αμερική και η Ευρωζώνη, έχουν χαμηλώσει το ρυθμό ανάπτυξης και τα μηνύματα για το 2019 δείχνουν ότι αυξάνεται η πιθανότητα, όχι θα γίνει, αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι θετικό για μια χώρα που προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια και να επανέλθει σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Το καλοκαίρι ο κύριος Τσακαλώτος, τον Αύγουστο για συγκεκριμένα, κύριε Καραγιάννη, είχε σκοπό να εκδώσει ένα ομολογιακό δάνειο η χώρα, τουλάχιστον να κάνει ένα πρώτο τεστ, ερχόμενη η χώρα έξω από τα μνημόνια 21 Αυγούστου. Τώρα και λόγω Ιταλίας τα πράγματα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Το επιτόκιο δανεισμού της χώρας και ειδικά για το 2014 είναι στο 4,5%. Τη στιγμή που άλλες χώρες που μπήκαν στα μνημόνια και εξέλθαν με επιτυχία, όπως είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, τα αντίστοιχα επιτόκια είναι κάτω από 3% η Κύπρος και κάτω από 1% η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Βλέπετε δυσκολία για τη χώρα να προσπαθήσει να βγει με ένα νέο κρατικό ομόλογο, έστω από αρχές του 2019, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρωζώνη? Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί αυτή η παραχωρολογία, αν δεν λυθούν τα ζητήματα που, όχι μόνο με τα θέματα του αντιταξιδοτικού που ήδη υπήρχε στο τραπέζι, αλλά και αυτό το θέμα των προσφυγών που εκτοξεύει τον αριθμό. Για τα αναδρομικά, λέτε, των συνταξιούχων, μάλιστα.
δεν βλέπω να βγαίνουμε εύκολα από αυτό το κανάλι. Έχουμε όμως το μαξιλάρι, λέει η κυβέρνηση, των 24 δις, το οποίο μας καλύπτει, κύριε Καραγιάννη, αυτό... μέχρι το 2021. Πάλι λέω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει, να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Και αυτό είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, η αβεβαιότητα. Αν λέει ότι έχω ένα μαξιλάρι σαν δημόσιο και δεν με νοιάζει η οικονομία, η ιδιωτική οικονομία, αυτό είναι καταστροφικό, γιατί όσο τα επιτόκια παραμένουν ψηλά, το τραπεζικό σύστημα πιέζεται. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Όχι μόνο ότι κάποτε θα πρέπει να το διαχειριστούν, αλλά ότι το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί. Οι εκτιμήσεις της διεθνής επενδυτικής αγοράς είναι ξεκάθαρες στο θέμα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο μεγάλο του τμήμα των εργασιών, ασχολείται μόνο με τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων και δεν λειτουργεί ως τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία, δεν μπορεί να γίνουν χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Άρα, από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι μπορεί κάποιοι να κραυγάζουν στο στενό ακροατήριο του κυρίου Τσακαλώτου, αλλά η ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Είμαστε ακόμα στο γύψο. Οπωσδήποτε γίνονται βήματα, ας το πούμε η άρση του Capital Controls, αλλά είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη η οποία δεν μπορεί να μεταφέρει χρήματα όπως θέλει. Ή να αγοράσει κάτι στο εξωτερικό. Άρα δεν έχουμε βγει τελείως από την εντατική. Μπορεί να βγει και ένα σωληνάκι, μπορεί και να βγει και ένα δεύτερο, αλλά έχουμε κάποια σωληνάκια ακόμα που μας κρατάνε. Νιώθω ότι αν δεν φύγει αυτή η αβεβαιότητα σε σχέση με τις εκλογές και την πολιτική που θα ακολουθηθεί μέχρι τις εκλογές, γιατί έτσι πως πάμε για το Οκτώβριο του 2020. Βλέπετε να γίνονται κανονικά τον Οκτώβριο. Όχι, έτσι πως έχει ανακοινώσει. Εγώ δεν κάνω εκτιμήσεις. Εγώ λέω ότι τι λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι μέχρι και τελευταία στιγμή που μου επιτρέπει το Σύνταγμα θα παραμείνω. Αυτό αν γίνει, βλέπω ότι θα πάμε για μια πολύ μεγάλη προεκλογική περίοδος που ξεκίνησε από το καλοκαίρι, που τέλος πάντων αυτό που κάνει μόνο κακό στην οικονομία. Mm-hmm. Σήμερα στις 5.30 έγινε γνωστό ότι ο κύριος Στουρνάρας, ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη της Ελλάδος με τους διοικητές των 4 μεγάλων ελληνικών τραπεζών να τους παρουσιάσει το σχέδιο για τη μείωση των NPL, κύριε Καραγιάννη, το οποίο αποκάλυψε το Bloomberg πριν από 3-24 ώρα. Από εκεί περιμένετε να βγει κάτι θετικό, να προχωρήσει αυτή η ιστορία, ή θα μείνουμε πάλι σε δηλώσεις απλώς και διαπιστώσεις? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από τη βασική παραδοχή ότι είναι συμφέρον και της Ευρωζώνης η Ελλάδα να φύγει μπροστά. Ναι. Εντάξει, γιατί υπάρχει ένα χρέος εξαιρετικά υψηλό που πρέπει όχι να αποπληρωθεί στην ώρα του, μπορεί να γίνουν και άλλες αναδιαρθρώσεις, αλλά πρέπει σε κάποια φάση να αποπληρωθεί. Και το ελληνικό ζήτημα πρέπει να φύγει από την ατζέντα εν ώψη και ευρωεκλογών. Γιατί δεν μπορείς να έχεις το ελληνικό πρόβλημα όταν έχεις διάφορες ευρωσκεπτικιστικές κινήσεις και όταν υπάρχει το ιταλικό ζήτημα δίπλα μας. Άρα, από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία οπωσδήποτε καθυστέρησε, θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Έχω κάποιους ενδιασμούς και ας το πούμε, ελπίζω να γίνει μια σωστή διαπραγμάτευση. Περάσει αυτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν, πιστεύετε? Θεωρώ ότι είναι προς συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάποιες τέτοιες διευθετήσεις στο θέμα και να θέσει τέτοιους όρους, ώστε να μην γίνει η management αλλά γκρέκα και με βάση πελατειακούς όρους, να γίνει μια ορθολογική διαχείριση και με ταυτόχρονη, ας το πούμε, ευαισθησία για το κοινωνικό σύνολο. Αλλά κατά κάποιο τρόπο οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν. Και το να μειωθούν τα NPEs κατά 50% είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και είναι βοήθεια. Και άφλος όμως, είναι μεγάλο το θέμα. Είναι πολύ σημαντική να βοήθεια. Πολύ τα δάνεια. Υπάρχει κάποιο μαξιλάρι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο κομμάτι του αναβαλλόμενου φόρου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια διαθέσιμα που υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει γρήγορα στην επιφάνεια. Είναι πολύ θετική είδηση που ανακοίνωσε και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ότι τα Capital Controls το 2019 θα έρθουν πλήρως. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίζει να χτίζεται το θετικό σενάριο, να βγει η οικονομία μπροστά, γιατί όλα αυτά που συζητιόνται αυτές τις ημέρες δείχνουν μια παθητικότητα στον τρόπο διαχείρισης. Η ελληνική οικονομία, οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις, οι μισθοί θα ανέβουν ή θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα μόνο αν έρθουν επενδύσεις, μόνο αν δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα, μόνο αν, ας το πούμε, συσσωρευτούν θετικές ειδήσεις για την οικονομία.
Αυτό είναι το ο μοναδικός τρόπος, αυτή είναι η απλή προσέγγιση στην οικονομία. Δεν μπορείς να μοιράσεις πλούτο χωρίς να τον δημιουργήσεις. Σωστά. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας και για το επόμενο διάστημα, το επόμενο κομμάτι. Απλώς πριν πάω σε διάλειμμα, μία ερώτηση, κύριε Καραγιάννη, για το χώρο των επιχειρήσεων, γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε βαθιά γνώση. Πώς είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, πώς βιώνουν τη φετινή χρονιά, αν παραμένουν αισιόδοξες ή τώρα λόγω και των εκλογών που έρχονται, 26 θα έχουμε Μαΐου βέβαια τις ευρωεκλογές, θα προηγηθούν οι περιφερειακές δημοτικές 19 Μαΐου και κανονικά όπως είπατε, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν οι εθνικές. Υπάρχει αισιοδοξία, το συναντάτε στους Έλληνες επιχειρηματίες ή όλοι είναι σε μια κατάσταση αναμονής? Κοιτάξτε, θα μιλήσω με την. Καταρχήν βλέποντας τα hard facts, τους αριθμούς, ναι, όπως καταπτρίζουν. Που δεν λένε ποτέ Ελλάδος οι αριθμοί. Ο δείκτης PMI, ο δείκτης διευθυντών προμηθειών, ναι, είναι πάνω από 50, είναι στο 53 και μπορεί να μειώθηκε λίγο τον Οκτώβριο, αλλά αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικονομία επεκτείνεται και αυτό βασίζεται όχι στις δικές μου εκτιμήσεις, αλλά στις εκτιμήσεις αυτών που προσλαμβάνουν, αυτών που αγοράζουν εμπορεύματα, μάλιστα, αυτών που κάνουν προμήθειες. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας και πρέπει να λέμε τα θετικά πράγματα, που το οποίο πάει καλύτερα και αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι που ασχολείται με τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, που έχει να κάνει με τον τουρισμό, τις εξαγωγές, και αυτό το κομμάτι της οικονομίας πάει καλά. Αλλά βρισκόμαστε συνεχίζουμε να είμαστε σε μια φάση αλλαγής παραγωγικού μοντέλου. Ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας ακόμα δεν έχει βρει το βηματισμό του. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρθρωτικά στην απασχόληση. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας κρατάνε πίσω και δεν βοηθάνε και αυτά τα διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει στον χώρο των εταιριών και μάλιστα μεγάλων εταιριών. Και κυρίαρχο το θέμα της φωλή-φωλή, το οποίο πλήγωσε τη φήμη, έτσι. Ναι, και το οποίο αυτό ήταν το χειρότερο, γιατί το να κρυφτεί 1 δισεκατομμύριο τζίρος από μια εταιρεία που είναι στο δίχτυ είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορείς να στείλεις προς το εξωτερικό. Άρα δεν είναι μόνο θέματα, ας το πούμε, μείωσης φορολογίας, είναι και θέματα ενίσχυση των θεσμών, ελέγχου και της αγοράς. Και η εταιρική διακυβέρνηση, η οποία παίζει τεράστιο θέμα. Το είχαμε αφήσει πίσω αυτό. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι κάτι πολύ σημαντικό και οπωσδήποτε έχει να κάνει και με την κουλτούρα που υπάρχει στο ελληνικό management. Τελευταία αποτελέσματα στο διεθνή, στο World Economic Forum για το για την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας φέρνει πολύ πίσω στο ζήτημα του reliance στο professional management. Δηλαδή στο να δίνουν οι ιδιοκτήτες στο management το περιθώριο να διαχειριστούν τα πράγματα. Αλλά πάλι τονίζω, πάντα θα πρέπει να δίνουμε σημασία στην τήρηση, στην ενίσχυση των θεσμών. Γιατί τα κακά παιδιά θα υπάρχουν και πάντα. Θα υπάρχουν σε κάθε σύστημα οικονομικό. Σωστά. Άρα αυτό που διασφαλίζει τους επενδυτές, γιατί τώρα για τους επενδυτές μιλάμε, και την αξιοπιστία, και την αξιοπιστία γενικότερα της χώρας, είναι το να υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός ελέγχους. Πολλά θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα. Περιμένω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κεφαλαγοράς κάπου να αρχίζει να ξεκινάει. Σίγουρα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική κεφαλαγορά δεν θα είναι ίδιο όπως είναι σήμερα και θα είναι τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Ελπίζω στο πλαίσιο που λειτουργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάντα μαζί μας ο κύριος Βασίλης Καραγιάννης, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού. Σε περίπου 50 δευτερόλεπτα από τώρα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεκίνησε μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση με κέρδη αυτήν την ώρα 0,35% και βρίσκεται με ένα τζίρο ο οποίος προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θυμίζω ότι σήμερα στις 5.30 συνάντηση του κυρίου Στουρνάρα με τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που θα τους ανακοινώσει το σχέδιο το οποίο δουλεύει εδώ και περίπου 6 μήνες Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεννόηση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την μείωση των NPLs, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο μεγάλος βραχνάς ελληνικής οικονομίας για να μπορέσει, όπως μας εξήγησε επαρκέστατο ο κύριος Καραγιάννης, και να ξεμπουκώσει η αγορά. Γιατί εκεί έχει φρακάρει τώρα όλο το σύστημα. Έχουμε υγιείς, καλές εταιρείες να μην μπορούν να δανειστούν, γιατί παραμένουν εν ζωή εταιρείες ζόμπις, εταιρείες οι οποίες λογικά θα έπρεπε να είχαν τερματίσει το βίο τους, γιατί τους ξεπέρασε η πραγματική ζωή, τους ξεπέρασε η πραγματική οικονομία. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν απίστευτα δάνεια επιχειρηματιών, οι οποίοι επέλεξαν να μην βοηθήσουν τις εταιρείες, να βγάλουν την προσοχή τους περισσότερο στο εξωτερικό οι ίδιοι και να αφήσουν τις εταιρείες να χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε 5 λεπτά από τώρα. Στρέφω στον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, σύμβολο στρατηγικού σχεδιασμού.
Και να ρωτήσω πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το διεθνές παγκόσμιο κλίμα στην οικονομία, κύριε Καραγιάννη. Η μεγάλη είδηση των τελευταίων ημερών είναι η μεγάλη ραγδαία, θα έλεγα, πτώση της τιμής του πετρελαίου. Ναι. Δηλαδή περίπου 25% από αυτό που είχα το West Texas πετρέλαιο, από πάνω από, λίγο πάνω από $70 το βαρέλι, έχει πέσει κοντά στο 55. Δηλαδή έχει πέσει όσο ήταν ένα χρόνο πριν. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει και θετικές επιπτώσεις για οικονομία σαν την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι εισαγωγές ενέργειας για την ελληνική οικονομία. Αλλά αυτή η ραδεκδαία πτώση όμως είναι κάτι πρωτάκουστο, ναι, αλλά βασίζεται κάπου. Και βασίζεται στις εκτιμήσεις ότι κατά κάποιο τρόπο ο ρυθμός ανάπτυξης της διεθνής οικονομίας αρχίζει και επιβραδύνεται. Μάλιστα. Τα πρώτα στοιχεία που βγήκαν ήταν από της Κίνας, η οποία έδειξε ότι έχει στο τρίτο τρίμηνο τη μικρότερη αύξηση του ΑΕΠ από το 2009. Και ας το πούμε, αυτή η ιστορία θα επηρεάζει γενικότερα την παγκόσμια οικονομία, γιατί η Κίνα απορροφάει ένα μεγάλο κομμάτι του πετρελαίου και άρα όταν μειωθεί η ζήτηση και η προσφορά αυξάνεται, κατά κάποιο τρόπο μειώνεται η τιμή του πετρελαίου. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση των τελευταίων ημερών. Επίσης, φάνηκε ότι το ΑΕΠ της Αμερικής συνεχίζει και αυξάνεται με πολύ σημαντικούς ρυθμούς, 3,5% στο τρίτο τρίμηνο. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το μεγάλο έλλειμμα, το οποίο ξεπερνάει τα 750 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως σε μέσο μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην αμερικάνικη οικονομία. Και έχουμε και την οικονομία της Ευρωζώνης, που για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ στη Γερμανία ήταν αρνητική. Είχαμε συρρήκνωση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο. Βέβαια, σε ετήσια βάση είναι 1,1 η αύξηση του ΑΕΠ, αλλά είχαμε αρνητική, είχαμε συρρήκνωση για πρώτη φορά. Εκεί βέβαια είναι και τεχνικό το πρόβλημα, γιατί είχαμε 24% μείωση της παραγωγής των αυτοκινήτων το Σεπτέμβριο. Η γερμανική οικονομία και ειδικά η εξαγωγική οικονομία έχει ένα μεγάλο correlation σε σχετισμό με τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά αυτή η μείωση δεν είχε να κάνει με μείωση της ζήτησης των γερμανικών αυτοκινήτων, αλλά κάποια αλλαγή κανονισμών σταμάτησαν την παραγωγή μέχρι να εφαρμοστούν οι νέοι, ας το πούμε, έλεγχοι ρήπων, το κλασικό Volkswagen σκάνδαλο. Σωστά. Στο θέμα των επιτοκίων, βλέπετε πλέον τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως να μπαίνουν σε ένα κύκλο ανόδου, γιατί ο κύριος Ντράγκη είπε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 19 η ΕΚΤ δεν πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θέματα στις κεντρικές τράπεζες. Το πρώτο έχει να κάνει τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Η Αμερική προηγείται στον κύκλο της αυξήσεως των επιτοκίων και, αν θέλετε, διώχνει και διάφορα στοιχεία χρεόγραφα που έχει αγοράσει, πηγαίνει σε μια κατεύθυνση ομαλοποίησης. Αυξάνει και τα επιτόκια σε μια αναμενόμενη τροχιά. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι, και μάλιστα το δήλωσε χθες ο κύριος Γκρίσπαν, ότι έχουμε για πρώτη φορά πληθωρισμό πραγματικό στην Αμερική. Mm-hmm. Είναι τόσο σφιχτή η αγορά εργασίας και έχουν αρχίσει και αυξάνονται και οι μισθοί, που ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και πέρασε και το 2%. Αυτό είναι σημαντικό, ότι η Αμερική έχει αρχίσει και εξαμαλύνει τα θέματα της αγοράς της, της νομισματικής πολιτικής. Το πρόβλημα και το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη ακόμα ούτε αυξάνει τα επιτόκια και συνεχίζει και αγοράζει. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το χαρτοφυλάκιο της ECB είναι τεράστιο. Ναι. Βέβαια είναι και μεγαλύτερο. Σταματάει, έτσι. Το QE σταματάει το Δεκέμβριο. Ναι, σταματάει, αλλά έχει διωγγωθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα, θα πρέπει να αρχίσει να εντείνει τις κινήσεις, ώστε να επανέλθει στην κανονικότητα. Άρα η συνέχιση των αλλαγών, μάλιστα, να είπα πριν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αγοράς, η συνέχιση των αλλαγών είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την οικονομία της Ευρωζώνης. Άρα, ακόμα και επειδή υπάρχουν ευρωεκλογές, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσει η Ευρωζώνη τις κινήσεις, ας το πούμε, της ενοποίησης. Μάλιστα. Άρα, τα επιτόκια σίγουρα θα πρέπει να βλέπουμε να αυξάνονται και στην Ευρωζώνη σε κάποια φάση. Αλλά αυτό που είναι πιο κρίσιμο είναι να αρχίσει να σταματήσει το QE και να αρχίζει να μειώνεται το όγκος του χαρτοφυλάκιου. Άρα, σωστά, το ένα είναι τα επιτόκια, το άλλο είναι η αγορά των assets, η ποσοτική χαλάρωση.
πρέπει να αρχίσει να τελειώσει και να αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Να αποκλιμακώνεται. Να πάμε τώρα, κύριε Καραγιάννη, στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες λέγαμε και πριν έχουν πληγωθεί. Η φήμη των ελληνικών επιχειρήσεων, δυστυχώς, με το σκάνδαλο της Φωλή Φωλή, έφερε Greek Statistics εκτός από την ελληνική οικονομία που ξέραμε το 7 και το 8 και στον χώρο των επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να γίνουν ελκυστικές στο εξωτερικό, και αν εκτιμάτε ότι όσες παραμένουν με το πάνω από το 50-60% του τζίρου τους στο εξωτερικό, είναι αυτές οι οποίες θα παραμένουν ηγέτιδες και στους κλάδους, έτσι. Κοιτάξτε, το management των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει μεγάλη σχέση με την ελληνική κουλτούρα. Ναι. Εντάξει, αλλά όταν παίζεις σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να γίνεις διεθνής επιχείρηση. Mm-hmm. Άρα, και νοοτροπίας να δουλεύεις σαν πολυεθνική, δηλαδή. Έτσι, επειδή τις τελευταίες μέρες το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται πολύ ως παράδειγμα. Είναι σαν να ελληνικές ομάδες πάνε και να παίξουν Champions League. Ναι, εξαφανίζονται εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παίζουμε όρους που παίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια. Άρα και το ελληνικό management, όταν βγάζει μια ομάδα στο εξωτερικό, μια ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να παίξει με όρους Ευρώπης. Έτσι. Άρα, στο βαθμό που υπάρχουν πολλές δυναμικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βγει στην ανοιχτή θάλασσα. Και κερδίζουν, αυξάνουν την κερδοφορία τους, δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να προσέξουν τώρα στη φάση της ανόδου, της ανάπτυξης, να κάνουν και εκείνες τις διαθροτικές αλλαγές, τις εσωτερικές, ούτως ώστε να η εταιρική διακυβέρνηση να είναι με διεθνείς όρους. Έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές. Γιατί εκεί κοιτάνε πρώτα εκεί κοιτάει ο ξένος επένδυτης, έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και αν μπορεί, ας το πούμε, να το κοροϊδέψει μία φορά, αλλά ναι, έτσι και χάσει την αξιοπιστία σου σε διεθνές επενδυτές. Αυτό δεν ξαναχτίζεται μετά. Δεν ξαναχτίζεται και δεν είναι, ας το πούμε, είμαστε σε μια γειτονιά. Πλέον σωστά, είμαστε σε μεγάλη πόλη, είμαστε ναι, σε ανοιχτή θάλασσα. Έτσι. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είτε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο να φτιάξουμε το καλύτερο προϊόν, mm-hmm, ή θα πρέπει να φτιάξουμε και το καλύτερο management team και τους καλύτερους όρους διακυβέρνησης, και να εκπαιδεύσουμε τους κατάλληλους όρους και να πληρώσουμε τα κατάλληλα χρήματα και τα περισσότερα χρήματα τους καλούς εργαζόμενους, είτε αργά ή γρήγορα θα σκάσει κάτι. Σωστά. Και θα σκάσει. Και το είδαμε εξάλλου ναι, με το θέμα της φωλή-φωλή, ναι, που ήταν σοβαρό τώρα. Πρώτον, οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι δεν κινούνται όπως παλιά. Βάζανε 200 αναλυτές και ναι, τρέχανε να παρακολουθούν τα συζύγια όλων των εταιριών. Πλέον έχει μπει και μέχρι και τεχνητή νομιμοσύνη στο ζήτημα. Δηλαδή, ξέρω ότι η JP Morgan στο corporate banking αναλύει τα στοιχεία των εταιριών που είναι ενδεχόμενοι πελάτες της και προβλέπει πότε θα χρειαστούν δανεισμό και στέλνει τους πολιτές τους RMs για να τους συζητήσουν και να τους πούν ότι πιστεύω ότι χρειάζεται δανεισμό. Έτσι. Σε 6 μήνες από τώρα, ναι, ή σε ένα άρα χρόνο θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα. Ή πιστεύω ότι έχετε αυτούς τους κινδύνους και πρέπει να τους διαχειριστούμε. Δηλαδή, πλέον η διαφάνεια έχει εμπεδωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και κάθε μέρα που περνάει θα εμπεδώνεται ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Άρα, ή θα πάμε με όρους διεθνείς, ή καλύτερα να μην πάμε. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πρέπει να το δώσουμε το μαγαζί ή θα σκάσει κάτι. Και θεωρώ ότι το ελληνικό management μπορεί να χτίσει ένα σοβαρό brand name για το ελληνικό επιχειρήν. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εργάζονται στο εξωτερικό, παράγουν πλούτο για τους μετόχους και για τους επενδυτές των εταιριών που εργάζονται. Γιατί όχι να μην γίνει και στην Ελλάδα. Σωστή. Η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Φτάνει να δει να αντιληφθεί ότι τις αλλαγές που έχουν γίνει στο επιχειρήν και στο διεθνές επιχειρήν. Σωστά. Υπάρχει όμως ένα θέμα, κύριε Καραγιάννη, ότι το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Και προφανώς ο ιδρυτής ή η δεύτερη γενιά φοβούνται να βάλουν κάποιον ξένο επενδυτή και εκεί δημιουργείται θέμα. Ή βλέπουμε αυτό ότι δεν τηρείται η εταιρική διακυβέρνηση σε 7-μελές, 9-μελές ή 11-μελές διοικητικό συμβούλιο. Τα μισά μέλη να είναι της οικογένειας. Κοιτάξτε, άλλο το να είναι οικογενειακή επιχείρηση και άλλο να έχεις μια ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση. Οι σοβαρότερες γερμανικές εταιρείες είναι οικογενειακές επιχείρησεις. Ναι.
Έχουν τόσα μέλη όμως οι οικογένειες. Προσέξτε, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις ως μέτοχοι. Ως μέτοχοι, μπράβο. Στο management. Το management δεν είναι απαραίτητα μέλος της οικογένειας. Σωστά. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξεχωριστεί, να διαχωριστεί και στο μυαλό των επιχειρηματιών που βγαίνουν διεθνώς και κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να πιάσουν, να πάρουν μερίδιο της διεθνούς αγοράς. Και αργά ή γρήγορα θα το συνειδητοποιήσουν ότι βάζοντας ένα management το οποίο δεν είναι μέρος της οικογένειας και ελέγχοντας ή πιέζοντας το να φέρει, σου φέρει κέρδη, είναι πιο αποδοτικό από το να είσαι και ελεγχτής και ελεγχόμενος. Σωστά. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα ορθολογικής προσέγγισης. Το να είσαι μέτοχος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διοικείς και την εταιρεία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Το να είσαι μέτοχος έχει πολύ σημαντική ευθύνη και θα πρέπει να ελέγχεις το management σε καθημερινή και βάση και σε συστηματική βάση σε όλα τα επίπεδα. Αλλά άλλο το ένα, και να μην είσαι συναισθηματική χρειά για την επιχείρηση, να είσαι ψυχρός στις αποφάσεις. Κοιτάξτε, συναισθηματική χρειά, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος που έχει χτίσει μια επιχείρηση δεν θα την έχει, αλλά να είσαι, από τη στιγμή που έχεις μεγάλο δέσμο με την εταιρεία, θα πιέσει ακόμα περισσότερο το management. Σωστά. Να σου φέρει τα αποτελέσματα που σου έχει υποσχεθεί. Σωστά. Δεν χρειάζεται να μπλέκεσαι, όχι, έτσι θα το κάνεις. Βάζεις στόχους. Θα βάλεις οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες που διαπρέπει και στο εξωτερικό. Οι περισσότερες το έχουν αντιληφθεί αυτό. Βλέπουμε τις κινήσεις που ξεφεύγουν από τον συναισθηματισμό. Ακόμα και η έξοδος των εταιρεών από το χρηματιστήριο της Αθήνας που εμένα με ενοχλούν ως είδηση. Είναι κινήσεις ορθολογικές, επειδή βλέπουν ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρουν ρευστότητα από μεγαλύτερες κεφαλαγορές. Δεν μπορούν να κλείσουν κεφάλαια για το λόγο που μπήκαν. Και με χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή θα πρέπει να πω ότι ντε και καλά θα μείνω στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσω, ας το πούμε, το χρηματιστήριο της Αθήνας, σωστά, όταν το χρηματιστήριο της Αθήνας δεν μπορεί να βρει ένα χρηματισμό. Και το χρηματιστήριο, κάνουν καλό και στο χρηματιστήριο της Αθήνας, γιατί θα βελτιώσει τις διαδικασίες της. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ανακοινωθούν και καινούρια σε μια συνέντευξη τύπου την επόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, στο ΣΕΒ, ναι, βέβαια. Για την εταιρική διακυβέρνηση, αλλά δεν είναι μόνο οι ανακοινώσεις, δεν είναι οι νομοθεσίες, είναι η υλοποίηση. Έτσι, το εφαρμογή. Και η εφαρμογή. Δεν μπορείς όταν σου κάνει ένα τέτοιο σκάνδαλο να λες ότι δεν είχα κόσμο για να ελέγξει. Αυτό είναι το χειρότερο. Απαράδεκτη απάντηση. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα τηλεφωνικά να συνδεθούμε με την Μαρία Χατζησταυρίδη, καθώς όπως σας είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, η σημερινή είδηση ημέρας είναι η συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος με τους διοικητές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Μαρία Χατζησταυρίδη, καλημέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, μαζί με επιτελικά στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας, θα παρουσιάσει στους επικεφαλείς της Εθνικής Τράπεζας, της Αλφα Μπανκ, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, τη δομή και τις τεχνικές του σχεδίου για τη μεταφορά κόκκινων δανείων άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ειδικό όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, που περιλαμβάνει τη μεταφορά αναβαλλόμενου φόρου ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και κόκκινων δανείων 40 δισεκατομμυρίων ευρώ εκτός τραπεζικών ισολογισμών, προκύπτει μία μείωση των κεφαλαίων των τραπεζών. Ωστόσο, αυτή είναι μικρή και απολύτως διαχειρίσιμη για όλες τις τράπεζες. Και το σημαντικότερο είναι, Ανέστη, πως δεν θα υπάρξει επίπτωση στους μετόχους, καθώς δεν θα απαιτηθούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με το σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σχέδιο που πλέον περνά στον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και της JP Morgan, που θα τρέξει την διαδικασία, θα οδηγήσουν το δίκτυο των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 10%. Πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία εκτιμούν ότι από τη συναλλαγή για τη μεταφορά θα μειωθεί ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ωστόσο, η μείωση δεν ξεπερνά τις 2-3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ καμία τράπεζα δεν θα βρεθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με μονοψήφιο δίκτυο κεφαλαϊκής επάρκειας. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μια ήπια επίπτωση στην κεφαλαϊκή επάρκεια, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με άνεση με την έκδοση υβριδικών τίτλων. Ανέστη. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, να μας πείτε λίγο για την ανταγωνιστικότητα, για την απασχόληση. Νομίζω είναι το μεγάλο θέμα, κύριε Καραγιάννη. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε συχνά για αυτά και νομίζω και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν ανταποκρίνεται εδώ. Νομίζω είναι το μεγάλο θέμα, γιατί είναι το brain drain, είναι πολλά τα οποία βασανίζουν πλέον την αγορά εργασίας. Παρακολουθώντας το θέμα και ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, κοιτάζω πώς μας βλέπει η διεθνής επενδυτική κοινότητα. Βέβαια.
Γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτή η κλειστή οικονομία, μας κοιτάνε όλοι. Σίγουρα. Η Ελλάδα στην τελευταία ανακοίνωση για την ανταγωνιστικότητα το 2018 πήρε την 57η θέση σε 130 χώρες περίπου. 140 χώρες περίπου. Κατρακυλάει δηλαδή, χειροτερεύει. Ήταν 54η και πήγε στην 57η. Χάσαμε 3 θέσεις, ναι. Το ζήτημα όμως είναι ότι στην αγορά εργασία είμαστε στην 107η θέση. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν σου βγάζει ένα δίχτυ ανταγωνιστικότητας 57 και εσύ είσαι στην 107η θέση στην αγορά εργασίας, είναι αντιληπτό ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα λειτουργεί ως βαρύδι. Mm-hmm. Και λειτουργεί ως βαρύδι γιατί αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ακόμα δεν έχουν αρχίσει να έχουν σοβαρά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Η κρίση χρέους που ζούμε 10 χρόνια περίπου τώρα, κυρίως βασίστηκε στο ζήτημα ότι η Ελλάδα δεν παρήγαγε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά αρκετά. Ήταν αυτό το περίφημο δίδυμο έλλειμμα που είχαμε στο ναι, ήταν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Ναι. Αυτό δημιουργήσε την κρίση χρέους και κατά κάποιο τρόπο έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι στα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια μετακίνηση θέσεων εργασίας από μη ανταγωνιστικά προϊόντα ή μη διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτή η κίνηση, μετακίνηση εργαζομένων είναι αργή. Mm. Είναι αργή και ας το πούμε υπάρχει και ένα σοβαρό έλλειμμα δεξιοτήτων. Δηλαδή, αν βγει ένας που παράγει ας το πούμε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, χρειάζεται εξειδικευμένους εργαζόμενους ή εργαζόμενους που να έχουν δεξιότητες. Ακόμα και στον τουρισμό, στην ναυτιλία, που είναι τα δύο σημαντικότερα πυλώνες και είναι δύο διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Ας το πούμε, μέχρι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 90, το να πήγαινε στην ναυτιλία δεν ήταν κάτι ελκυστικό ή δεν υπήρχε, ας το πούμε, ούτε σχολή, έτσι, ανώτατη ή ανώτερη σχολή. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν ζητήματα δεξιοτήτων και θα πρέπει να πέσουν όλοι πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στη χειρότερη θέση των ΟΣΑ, έχουμε την ψηλότερη ανεργία στον ΟΣΑ, είμαστε η χώρα του ΟΣΑ με το που έχει το χειρότερο δίκτυο προστασίας για τους ανέργους. Ναι. Έχουμε φοβερά χαμηλό ποσοστό εργαζομένων, σε σύνολο του πληθυσμού 55% μόνο εργάζονται. Ναι. Και σύμφωνα με μια τελευταία ανακοίνωση, ας το πούμε, αναφορά του ΣΕΔ, ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα στηρίζει τρεις. Τρεις, ναι. Άρα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς εργασίας. Ναι. Να σας πω χαρακτηριστικά. Είμαστε στην 119η θέση στην φορολόγηση της εργασίας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργοδότης στην Ελλάδα μπορεί να έχει φοβερά υψηλότερο κόστος το να έχει έναν εργαζόμενο σε σχέση με όλες τη διεθνή κοινότητα. Αυτό, εμποδίζει, αυτό δεν μπορεί να προσλάβει. Εμποδίζει τον εργοδότη να προσλάβει και εμποδίζει τον εργοδότη να προσλάβει και πλήρους απασχόλησης. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε και μεγάλη αύξηση της ελαστικής απασχόλησης. Άρα υπάρχουν πολλά θέματα να λυθούν στο επίπεδο των δεξιοτήτων, στο επίπεδο της απασχόλησης. Και αυτό που ο μόνος τρόπος για να λυθούν αυτά τα πράγματα, εκτός από το να κάνεις νομοθεσία ή να πιέζεις προς την εξαμάλυση, είναι να βγει η οικονομία μπροστά. Mm-hmm. Γιατί αν η οικονομία βγει μπροστά και μειωθεί, ας το πούμε, η φορολόγηση της εργασίας, ο εργοδότης θα προσλάβει πλήρους απασχόληση και θα πληρώσει και καλύτερα, αν έχεις και τις δεξιότητες. Άρα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στα θέματα που έχει να κάνει με τις δεξιότητες και τη φορολόγηση της εργασίας. Και ένα άλλο θέμα, το οποίο είμαστε φοβερά πίσω στην 120η θέση περίπου, είναι ότι δεν επιβραβεύεται ο καλός. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή η αξιοκρατία και η αριστεία που τη θεωρούμε λίγο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, αλλά ακόμα και η αριστεία που, ας το πούμε, λες ότι εσύ είσαι καλός, δεν αρκεί ένα καλό χτύπημα. Είμαστε πολύ πίσω στα bonus. Στην επιβράβευση, στην επιβράβευση με διακρίνεται. Υλικά σε αυτού που διακρίνεται. Δηλαδή δεν αρκεί, είσαι σε μια ομάδα 10 άτομα, έχεις τον καλύτερο και επειδή δεν θέλεις να χαλάσεις τις σχέσεις σου με τις 10... Το πληρώνεις το ίδιο, ας πούμε, δεν το δίνεις επιπλέον. Είμαστε φοβερά πίσω σε αυτό το... Ναι, ναι. Και
Ένα μεγάλο ζήτημα για μένα, το οποίο θα αλλάξει τελείως την αγορά εργασίας, είναι οι επενδύσεις που πρέπει να έρθουν, θα πρέπει να είναι μεγάλες και πολλές. Και στοχευμένες, κύριε Καραγιάννη. Ναι, δηλαδή το ελληνικό είναι μια επένδυση βεληνικούς, υψηλού βεληνικούς. Αυτό είναι εμβληματικού χαρακτήρα και αν θέλετε στέλνει λάθος μηνύματα. Η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη. Ναι, αλλά για μένα το ελληνικό είναι ένα σημείο, είναι και η κορυφή του παγωγούνου. Υπάρχει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ναι. Αν δεν έρθουν μεγάλες επενδύσεις των μεγάλων, των κολοσσών της τεχνολογίας στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα χάσει το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής. Στο περιθώριο, ναι. Να σας δώσω χαρακτηριστικά. Ο μεταλλευτικός κλάδος βασίστηκε στην εκπαίδευση της ΠΕΣΝΕ. Σωστά. Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βασίστηκε στην επένδυση της Σίτμπαν. Σωστά. Θέλω να πω ότι μεγάλες επενδύσεις. Θες κάποιον καταλήτη, κάποιο θετικό επιταχυντή δηλαδή. Είναι για αυτούς που λέμε τους game changers στην ελληνική αγορά. Μπράβο. Που να τραβήξει όλο το γονάδι. Αυτές οι μεγάλες επενδύσεις δεν είναι μόνο ότι θα φέρουν κεφάλαια στην Ελλάδα, αλλά θα δημιουργήσουν και τις καινούργιες δομές. Καινούργια κουλτούρα. Καινούργια κουλτούρα, θα δημιουργήσουν στελέχη, θα τα εκπαιδεύσουν. Οι μεγάλες εταιρείες εκπαιδεύουν τα στελέχη τους. Και δημιουργούν και ας το πούμε και ένα κλάστερ εταιριών γύρω από αυτές. Σωστά. Άρα δεν μιλάμε απλά επενδύσεις. Μιλάμε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Και καμιά εταιρεία δεν θα έρθει στην Ελλάδα όταν έχει τόσο υψηλή φορολόγηση στα στελέχη. Θέλω να σας πω και κάτι. Ούτε τα στελέχη θα θέλουν να γίνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Γιατί θα πούνε, θα πάρω 50 χιλιάρικα και θα μου μείνουν τα 15. Για ποιο λόγο να. Γιατί δεν θέλουμε να την κάνεις εκεί την επένδυση. Θα πας στη Βουλγαρία, θα πας στη Κύπρο. Άρα δεν είναι μόνο ότι εταιρική απόφαση. Είναι και απόφαση στελεχειακή απόφαση. Των στελεχών. Που, ας το πούμε, είναι βασικό, γιατί αυτή είναι η ψυχή κάθε εταιρείας. Άρα όλα αυτά δημιουργούν το υπόβαθρο για να δημιουργήσεις νέες δεξιότητες και να φέρεις την Ελλάδα. Ας το πούμε στο τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που αν δεν μπούμε, θα είναι το χειρότερο. Ναι, θα είμαστε η αμόρφωτη του πλανήτη. Έτσι, όταν παλιά αμόρφωτος θεωρούταν αυτός που είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, δεν ήξερε να διαβάζει. Τώρα, αν δεν ξέρει τεχνολογικά. Θα είμαστε πραγματικά τα γκαρσόνια, με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι καλό, αλλά έχει κύκλους. Όλες οι τομείς της οικονομίας έχουν κύκλους, αλλά επηρεάζεται, είναι πιο ευάλωτος σε αλλαγές. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο στον τουρισμό, πρέπει να έχουμε και στην τεχνολογία. Και δεν μπορεί να εξάγουμε μηχανικούς και να είμαστε τόσο ψηλά στο δίκτυο ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή μηχανικών και γνώσεων αυτών που ξέρουν γλώσσες πληροφορικής και να μην γίνεται κάτι εδώ. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα κανονίσουμε, λέω, να έχουμε μια μηνιαία παρουσία σας εδώ. Σας οπότε πολύ. Το επόμενο ραντεβού το κλείνουμε από τώρα στον αέρα. Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα σας περιμένουμε, σας κύριε Καραγιάννη. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά.